Παλόβητο. Ρωτάει η Αναστουίτα. Βασιλόπουλε, σε λέγεται το επώνυμο. Πιστεύεις ότι θα είναι δίκαιο προς εσάς που προέρχεστε από την ομάδα των επίλεκτων να κερδίσει τον Nomads κάποιος από τους εισβολείς? Φυσικά και θα είναι δίκαιο, γιατί το αξίζει. Αν το αξίζει και αν φτάσει στον τελικό, σημαίνει ότι το κέρδισε. Δεν υπάρχει κανένας κανόνας του παιχνιδιού που να λέει ότι εμείς που ξεκινήσαμε από την αρχή και έχουμε περάσει ένα μήνα παραπάνω στο παιχνίδι, έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε το έπαθρο και να φτάσουμε στον τελικό πολύ παραπάνω από τα παιδιά. Όλοι φτάνουν με το σπαθί τους, όλοι έχουν φτάσει εδώ δίκαια, όλοι είναι άξιοι παίκτες και νομίζω ότι υπάρχουν παίκτες που σίγουρα θα φτάσουν στον τελικό και από τους εισβολείς μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία απάντηση. Πάμε στο Μάικ. Η Γεωργία ρωτάει. Μάικ, είσαι πολύ όμορφος. Έχεις κοπελά? Πρέπει να απαντήσεις, Μάικ μου. Ορίστε. Πρέπει να απαντήσεις. Ναι. Ναι, είμαι πολύ όμορφος. Ναι, είμαι πολύ όμορφος. Όχι, όχι, δεν έχω. Είσαι ελεύθερος. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Γεωργία είναι ελεύθερος. Ο Μάικ, μπορείς να παίξεις το τελευταίο χαρτί σου. Μόλις βγει. Και ποιος έμεινε? Δήμος Χαριστέας. Έφη. Έφη. Ρωτά. Δήμο, ποιος θεωρείς ότι είναι ο πιο αδύναμος παίκτης από την τελική δεκάδα? Τελική δεκάδα, άρα μαζί με τα παιδιά που είναι απέναντι. Ο πιο αδύναμος παίκτης. Πρέπει να απαντήσεις την Έφη, σου υπενθυμίζω. Ο πιο αδύναμος παίκτης. Κοίταξε την Τάρια από ό,τι κατάλαβα και μόλις γυρίσει την Τάρια πίσω, αλλάξει το βλέμμα. Όχι, τώρα εξεργάζουμε όλα τα παιδιά. Και εσύ, για να μην με βγάλουν τρελό. Για να μην πούνε τα νέα αυτό και πάλι. Ο Σάβα. Ο Σάβα σίγουρα, εντάξει, τώρα όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατοί, εννοείται. Ο καθένας έχει και από κάθε και από ένα στοιχείο πάρα πολύ δυνατό. Νομίζω η Τάρια, ναι, είναι πιο αδύναμη που υστερεί σε κάποια σημεία. Αλλά πλέον έτσι όπως βλέπουμε τα αγωνίσματα, όλα ανατρέπονται και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όπως το αγώνισμα με την ισορροπία που από την αρχή που είδα την Τάρια, είπα ότι θα κερδίσει με κλειστά μάτια. Μάλιστα. Τάρια, άλλος ένας παίχτης στα τίκ για να εκτελέσεις, ξέρεις. Λίστα. Μ' άρεσε το χαμόγελο του Μίστο. Φίλες και φίλοι, ρωτήσαμε, μάθατε, απαντήσανε φυσικά. Σε λίγο θα μάθουμε ποιος θα παραμείνει και ποιος θα αποχωρήσει. Εγώ θα ζητήσω τώρα τα αποτελέσματα. Ζάκα. Μέσα από τη βροχή έρχεται ο Ζάκα. Καλησπέρα, Ζάκα. Ζάκα, κοιλούτσι.